Μενέλαε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς μετά τα δύο ευρωπαϊκά νικηφόρα παιχνίδια και το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Πήγασο. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Μάρουσι για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Τι περιμένετε εσείς από αυτό το παιχνίδι? Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας δύο μήνες τώρα. Είναι η αρχή, όπως γνωρίζουμε όλοι. Κάναμε ένα καλό ξεκίνημα στην Ευρώπη, παίξαμε μια σκληρή ομάδα. Κερδίσαμε, περάσαμε στην επόμενη φάση. 2-2 νίκες και κερδίσαμε το πρωτάθλημα θετικά για μας, όπως θέλαμε. Απέναντι σε μια μαχητική ομάδα, τον Πήγασο. Και τώρα παίζουμε τον Παναθηναϊκό. Όπως ξέρουμε όλοι, μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να καταφέρουμε να πάρουμε το καλύτερο. Για να καταφέρουμε να πάρουμε βαθμούς. Για να μπορέσουμε να είμαστε όσο ψηλότερα γίνεται. Είναι πολύ αρχή ακόμα να μιλάμε, θεωρώ, δική μου άποψη για αποτελέσματα κτλ. Ευελπιστούμε στο καλύτερο εμείς και έχοντας κάνει καλή δουλειά, να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε στο γήπεδο. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να κρυθεί ένα τέτοιο παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, σχετικά καινούργια ομάδα εμείς, καινούργια ομάδα και ο Παναθηναϊκός. Λίγα παιχνίδια έχουμε παίξει και οι δύο ομάδες προς το παρόν. Δεν παραγνωρίζω ποια είναι τα στοιχεία που μπορεί να φέρουν τη μία ομάδα σε αβαντάζ, να το πω έτσι. Αλλά θεωρώ κάποια απαραίτητα στοιχεία, όπως είναι η επίθεση ή το σέρβις, μπορεί να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα τέτοιο δυνατό παιχνίδι.